Κύριε Υπουργέ, είναι βεβαίως μια δύσκολη μέρα σήμερα για τις ενόπλες δυνάμεις με την απώλεια του Phantom από τις 338ης μοίρας της 117ης πτέρυγας μάχης της πολεμικής αεροπορίας στην Αδραβίδα, ελπίζοντας ότι οι δύο χειριστές για τις οικογένειές τους και για τους ίδιους να είναι θετικά τα μηνύματα στη δύσκολη προσπάθεια που γίνεται για την ανέβρασή τους. Θα προχωρήσω τώρα στην ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας επανέρχεται στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και επανερχόμαστε όχι γιατί έχουμε καμία ιδεολειψία, αλλά γιατί πρέπει να αντιμετωπιστούν πολύ σημαντικές ανάγκες. Σημαντικές ανάγκες τόσο των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και συνολικότερα του λαού της ευρύτερης περιοχής της Πάτρας. Το νοσοκομείο αυτό λειτουργούσε μέχρι το 2017. Στην αρχή ως στρατιωτικό νοσοκομείο, από όπου έμεινε και το όνομά του, και μετά ως τμήμα του Αγίου Ανδρέα της Πάτρας, όπου στέγαζε συγκεκριμένες κλινικές. Την οφθαλμολογική, την ουρολογική, τη μεευτική γυναικολογική και την εντατική νεογνών. Το 2017 έκλεισε και μεταφέρθηκαν οι κλινικές στον Άγιο Ανδρέα με απόφαση του τότε Υπουργού Άμυνας, του κ. Καμένου, στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Και σήμερα εσείς προχωράτε ένα βήμα περαιτέρω. Τις 22 Φλεβάρι, με βάση επίσημη ανακοίνωση, θα γίνει διαγωνισμός από την υπηρεσία αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας των ενόπλων δυνάμεων για το συγκεκριμένο ακίνητο, για να προχωρήσει σε εμπορική και επαγγελματική χρήση. Όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει ξεσηκώσει. Είναι αλλεπάλληλες οι ανακοινώσεις προδιοκία του ίδιου του Σωματείου των Εργαζόμενων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της περιοχής, αλλά και δεκάδων άλλων φορέων της περιοχής. Πρόσφατα έγινε συνάντηση με ευθύνη και πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής Πάτρας, όπου συμμετείχαν Σωματεία των Υγειονομικών, Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, Ιατρικός Σύλλογος, το Σωματείο των Εργαζόμενων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, και πήραν αποφάσεις πολύ συγκεκριμένες για την ανάγκη να μην εκποιηθεί το συγκεκριμένο ακίνητο, να μην παραχωρηθεί σε ιδιώτη, αλλά να αξιοποιηθεί για να καλύψει ανάγκες και υγειονομικού χαρακτήρα, πρώτα και κύρια υγειονομικού χαρακτήρα, γιατί υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στην περιοχή μετά το κλείσιμο των δύο νοσοκομείων και την υπολειτουργία του Καραμανδάνιου Νοσοκομείου Παίδων. Εσείς, αντί να προχωρήσετε μια συζήτηση με τους συγκεκριμένους φορείς και με το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Υγείας, που μάλιστα εξέταζε τη χρήση του για υγειονομικούς σκοπούς τότε με την COVID, του συγκεκριμένου νοσοκομείου, του συγκεκριμένου κτηριακών υποδομών, προχωράτε στην ιδιωτικοποίησή του. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι υπάρχουν διάφορα γεράκια τα οποία θέλουν να το εκμεταλλευτούν στον τομέα της ιδιωτικής υγείας, είτε σχετίζεται με την τεχνική αναπαραγωγή, είτε με ζητήματα αισθητικής. Αντί λοιπόν να αναπτυχθούν οι δημόσιες δομές και να καλυφθούν σημαντικές ανάγκες, εσείς προχωράτε για ένα μικρό αντίτιμο στην εκποίησή του. Αντί να καλύψετε και να ικανοποιήσετε τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων και των στελεχών τους και του λαού της Πάτρας, προχωράτε στην ιδιωτικοποίησή του με ένα αντίτιμο το οποίο ελάχιστα θα συνεισφέρει στον προϋπολογισμό των ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος βεβαίως στη συντριπτική του πλειοψηφία πάει για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και εξοπλισμών άσχετων με την αμυντική θωράκιση της χώρας μας. Απέναντι σε αυτά, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, συγκεκριμένες οι ερωτήσεις που σας θέτουμε στην επίκαιρη ερώτηση και θέλουμε συγκεκριμένη απάντηση από εσάς. Κυρία Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, πράγματι είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα για την οικογένεια των ενόπλων δυνάμεων και για όλη τη χώρα. Εξελίσσεται μια γιγαντία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης σε όλη την περιοχή. Νομίζω οι σκέψεις μας, οι ευχές μας και κυρίως οι προσευχές μας είναι με τους πιλότους μας, με τις οικογένειές τους και ελπίζουμε ότι σύντομα οι έρευνες θα ολοκληρωθούν με θετική έκβαση. Σε σχέση με την ερώτηση, θα είμαι αρκετά σύντομος, διότι όπως αναφέρατε, έχει αναλυθεί εκτενώς στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου με ερωτήσεις που έχουν κατατεθεί από όλες σχεδόν τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Εν συντομία, λοιπόν, το Ταμείο Εθνικής Άμυνας στο ΤΕΘΑ είδε από το 2018 παρέλαβε από το Υπουργείο Υγείας, το εν λόγω ακίνητο το οποίο είχε παραχωρηθεί κατά χρήση, καθώς έπαψε η ανάγκη χρησιμοποίησης του από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιωνίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος. Το Υπουργείο Υγείας το παραδίδει αυτό. Λέει, δεν το χρειάζομαι.
Επιπλέον, η υπόψη υγειονομική περιφέρεια του 21 και εν μέσω της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, ενημέρωσε το τεθάμενο υπαρίθμου 58352 της 1ης Οκτωβρίου του 21 εγγραφό της ότι δεν προτίθεται να χρησιμοποιήσει το εν λόγω ακίνητο για την κάλυψη των αναγκών της. Ειδικότερα, όπως σας είχε ήδη ενημερώσει και το Υπουργείο Υγείας σε πρόσφατο κοινοβουλευτικό έλεγχο, η προαναφερθής υγειονομική περιφέρεια είχε αρχικώς ετηθεί τη διάθεση του πρώην 409 στρατιωτικού νοσοκομείου του ΤΕΘΑ, προκειμένου να εξετάσει τη δυνατότητα χρησιμοποίησή του για νοσηλεία ασθενών COVID-19 σε περίπτωση που η πανδημία ελάμβανε ανεξέλεκτες διαστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, κλιμάκιο της τεχνικής υπηρεσίας της 6ης υγειονομικής περιφέρειας πραγματοποίησε 3 φορές επιτόπια αυτοψία, όπου διαπίστωσε την κάκιστη κατάσταση των υποδομών, αλλά και το τεράστιο κόστος που απαιτείται για τη στοιχειώδη αναμόρφωση του πρώην στρατιωτικού νοσοκομείου. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού είχε αποφασίσει από το 2018 ότι η επαναλειτουργία του 409 στρατιωτικού νοσοκομείου δεν ήταν στις προθέσεις του, καθώς καλύπτονταν οι ανάγκες του με τις ήδη υπάρχουσες δομές υγείας του στρατού Ξηράς. Άρα, και με το Υπουργείο Υγείας συζητάμε και οι ένοπλες δυνάμεις σε εσωτερικό επίπεδο διεξάγουν αυτή τη συζήτηση. Για τον λόγο αυτό, λοιπόν, το Γενικό Επιτελείο Στρατού από το 2018 και σήμερα συμπεριλαμβάνει το υπόψη ακίνητο στους πίνακες ακινήτων που δεν χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς, ενώ παράλληλα το ΤΕΘΑ έχει διαβιβάσει στην αρμόδια υπηρεσία αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας ενόπλων δυνάμεων τον επικαιροποιημένο πίνακα ακινήτων που δεν χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς, τον οποίο περιλαμβάνεται και το υπόψη ακίνητο, προκειμένου βεβαίως αυτή να προβεί στην αξιοποίησή του σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Σας υπενθυμίζω και έχει ιδιαίτερη αξία ότι η ΠΑΠΕΔ επιλέγει ακίνητα προς αξιοποίηση από εκείνα που έχουν διατεθεί σε αυτήν από το ΤΕΘΑ, το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, το Ταμείο Εθνικού Στόλου, το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού, το Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας και το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας και προβαίνει στις προβλεπόμενες διαδικασίες την εκμίσθωσή τους σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 13 του νόμου 4407 του 2016. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι από τα έσοδα της αποτελεσματικής εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας από την ΙΠΑΠΕΔ, οι ένοπλες δυνάμεις δύναται να στηρίζουν εξαιρετικά σημαντική αποστολή τους. Και αυτή δεν είναι άλλη από την επάυξη των υπηρεσιακών τους δυνατοτήτων, ώστε να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις σύγχρονες προκλήσεις ασφαλείας για τη διασφάλιση ακεραιότητας των εθνικών συμφερόντων της πατρίδας μας. Επιπρόσθετα όμως, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι το έργο της ΠΑΠΕΔ για προσέλκυση επενδύσεων για τα κίνητα του χαρτοφυλακίου της έχει με ως βασικό στόχο την αξιοποίησή τους και την ενίσχυση των εσόδων των ενόπλων δυνάμεων, αλλά ταυτόχρονα αντιστρέφονται και οι συνέπειες της πολυετούς εγκατάληψης, στην οποία ενδεχομένως είχαν περιέλθει τα κίνητα προς όφελος των ενόπλων δυνάμεων. Επιπλέον, η αξιοποίηση αυτή αποδίδει και στις τοπικές κοινωνίες. Γιατί βλέπουν τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις επιτέλους να αναγεννούνται και να δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας με τη σύμπραξη, ναι, γιατί όχι, του ιδιωτικού τομέα και όχι να ρημάζουν και να απαξιώνονται. Ως εκ τούτου, επωφελούνται και οι τοπικοί πληθυσμοί από τέτοιες δράσεις που οδηγούν από την ερήμωση στην ανάπτυξη και μια ανάπτυξη, πιστέψτε με, μετρήσιμα αποτελέσματα. Κλείνω αυτή την παρένθεση και συνοψίζοντας, σας ενημερώνω ότι στην παρούσα φάση, κατόπιν σχετικής εισήγησης της ΙΠΑΠΕΔ, εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Άμυνας η αξιοποίηση του εν λόγω ακινήτου μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης για χρήση επαγγελματική ή εμπορική, εντός του πλαισίου της συγκεκριμένης πολυδομικής μελέτης και σύμφωνα πάντα με το ΦΕΚ ΔΕΛΤΑ 527 του 92, που επιτρέπει τη δημιουργία λειτουργία δομής υγείας κατόπιν δημοσίου ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός πρόκειται να διενεργηθεί σε χώρο που επιλέγεται από την ΙΠΑΠΕΔ, την χάνει της απαιτούμενης δημοσιότητας, με την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του προγράμματος Διάβγεια, με όρους και προϋποθέσεις όπως αυτοί εξειδικεύονται στη σχετική προκήρυξη και έχουν εγκριθεί αρμοδίως, ομόφωνα θα σας πω, από το Συμβούλιο Άμυνας. Σε κάθε περίπτωση, σκοπός της εκάστοτε πρόσκλησης ενδιαφέροντος επενδυτικού ενδιαφέροντος είναι η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των όπλων δυνάμεων με το βέλτιστο δυνατό τρόπο, προκειμένου να ενισχυθούν με τα έσοδα οι υπόλοιπες δραστηριότητες που είναι συνδεδεμένες με την αποστολή τους, πολύ δε μάλλον κατά την παρούσα περίοδο που βρίσκεται σε εξέλιξη μια πρωτοφανής εξοπλιστική προσπάθεια για την αμυντική θωράκιση της χώρας, παράλληλα με μια σειρά μέτρων με έρευνα για το προσωπικό των όπλων δυνάμεων. Για τον λόγο αυτό, κλείνοντας, είμαστε απολύτως ανοιχτοί σε προτάσεις στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ενόπλων δυνάμεων. Προς επίρρωση αυτού, κατά καιρούς συζητάμε τους αρμόδιους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και αναζητούμε από κοινού τις βέλτιστες λύσεις. Κατά τα λοιπά, θα μου επιτρέψετε να σας ενημερώσω κατά δευτερολογία μου, εφόσον προκύψει. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, απαντήσατε γενικά στην ερώτησή μου. Βεβαίως, η αξιοποίηση της περιουσίας της ακίνητης των ενόπλων δυνάμεων χρειάζεται να σχεδιαστεί και να αντιμετωπιστεί πρώτα με κυρίαρχο στόχο την κάλυψη των αναγκών του ίδιου του προσωπικού, ένστολου και πολιτικού των ενόπλων δυνάμεων.
και των στρατεύσιμων. Τέτοια προτεραιότητα όμως δεν υπάρχει. Γιατί στις προτάσεις που έκανε το Σωματείο για το συγκεκριμένο ακίνητο υπάρχουν και τέτοιου είδους δράσεις που δεν είναι μόνο υγειονομικού χαρακτήρα, είναι και εγκατάστασης κατοικίες για να μπορούν να κατασταθούν εκεί πέρα τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, να μην αναγκάζονται να πηγαίνουν στο ενίκιο, παιδικό σταθμό για τους εργαζόμενους στις ενόπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας και μια σειρά άλλες χρήσεις παράλληλες με την λειτουργία τους μονάδα υγειονομικού χαρακτήρα και ενδιαφέροντος. Και το λέμε αυτό γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση καταρχάς υπάρχει αυτό το ακίνητο περίπτωση στις ενόπλες δυνάμεις από διαθήκη. Και ο διαθέτης του ακινήτου το διέθεσε ενόπλες δυνάμεις με σκοπό τη δημιουργία στρατιωτικού νοσοκομείου. Ούτε καν τη διάθεση του διαθέτη δεν σκέφτεστε. Γιατί βεβαίως τα όποια έσοδα εισπραχθούν από αυτό το ακίνητο θα πάνε σε αλλότερους σκοπούς. Το είπατε και εσείς, να χρηματοδοτήσουν δηλαδή τις δραστηριότητες των ενόπλων δυνάμεων πιας σε υπεριαλιστικές επεμβάσεις. Όπου συμμετέχει οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, σε εκστρατείες στο εξωτερικό, σε οπλικά συστήματα τα οποία δεν σχετίζονται με την θωράκιση της άμυνας και της εδαφικής ακαιρότητας της χώρας μας, αλλά περισσότερο εντάσσονται στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Και τέτοιες δαπάνες είναι τεράστιες που κάνει το ελληνικό δημόσιο, πληρώνοντας τις ο ίδιος ο Έλληνας φορολογούμενος, ο λαός. Και αντί να συζητήσετε λοιπόν με τους αρμόδιους της περιοχής, δηλαδή με τα σωματεία των υγειονομικών, των ενόπλων δυνάμεων, των εργαζόμενων στις ενόπλες δυνάμεις, προχωράτε αυθαίρετα σε αυτή, με βάση πια μια εκτίμηση του Υπουργείου Υγείας ότι είναι κακή η κατάσταση του συγκεκριμένου κτηρίου, όχι κακή, στην κακή. Και λοιπόν, εφόσον για το δημόσιο είναι κακή, έχω την απάντηση, εφόσον για το δημόσιο είναι κακή η κατάσταση και δεν ενδιαφέρει, μπορεί να ενδιαφερθεί ένας ιδιωτής για να το αξιοποιήσει, δεν είναι αντίφαση αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν ούτε κακή είναι η κατάσταση και θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. Αλλά εδώ πέρα σχετίζεται με την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Και υπάρχουν συγκεκριμένες επιχειρήσεις στον τομέα της υγείας, οι οποίες έχουν δείξει το ενδιαφέρον τους. Σας είπα και πριν, τεχνητής αναπαραγωγής, αισθητικών παρεμβάσεων, σε αυτή την κατεύθυνση. Αντί να θωρακιστούν οι ανάγκες της προάσπισης της υγείας του λαού της περιοχής. Με απαραίτητες μονάδες που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως κλινικές εκεί. Όπως η παιδιατρική, η ογκολογική, η γυναικολογική μευτική. Εκεί γεννήθηκαν και τα τρέχουν παιδιά, κύριε Υπουργέ. Στο 409 γεννήθηκανε. Που υπήρχε εντατική νεογνών. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, όλα αυτά δεν υπάρχουν πλέον. Και αντί να φροντίζει το η κυβέρνηση και η σημερινή αλλά και οι προηγούμενες στην αναβάθμιση της δημόσιας υγείας, εσείς τις υποβαθμίζετε αυτές τις δομές προς όφελος της ιδιωτικής υγείας. Συνεχίζεται δηλαδή το δρόμο της προηγούμενης κυβέρνησης. Είναι καθαρά αυτό. Οπότε από αυτή την άποψη, εμείς σας ζητάμε και πάλι, σταματήστε αυτό το διαγωνισμό. Ελάτε στη συζήτηση με τα σωματεία της περιοχής, τον Ιατρικό Σύλλογο, τον Φαρμακευτικό Σύλλογο, τα σωματεία εργαζόμενων στα νοσοκομεία της περιοχής, το σωματείο των εργαζόμενων στις ενόπλες δυνάμεις της περιοχής, το Δήμο Πατρέων και φτιάξτε ένα πλάνο αξιοποίησης του συγκεκριμένου ακινήτου προς όφελος και του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας αλλά και του λαού της Πάτρας. Και όχι να δοθεί στα αρπακτικά της ιδιωτικής υγείας, που περιμένω πάνω σκοράκι για να ξεκοκαλύσουν το συγκεκριμένο ακίνητο, κύριε Υπουργέ.